centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε λοιπόν, πάμε και για το τελευταίο ημίωρο. Και έτσι όπως εξελίχθηκε η μέρα, Μαρκό, ουσιαστικά θα πρέπει να πάμε οπωσδήποτε στα καταστήματα εστίασης και αναψυχής. Βεβαίως, και αν με επιτρέπεις θέλω να επαναλάβω τα συγχαρητήρια πραγματικά, και έρχονται και μηνύματα για τη στάση που δείχνουν οι άνθρωποι αυτών των τριών καταστημάτων της Καστοριάς. Τα οποία, επαναλαμβάνω, αναστέλουν τη λειτουργία τους γιατί βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό εργαζόμενοι τους. Άγγελος Γεωργιάδης, πρόεδρος των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής της Καστοριάς, μαζί μας. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλό Σάββατο. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό που είναι οι φρέσκες ειδήσεις και αμέσως μετά θα πάμε στην απόφαση για το επίπεδο 3 που τίθεται από τη Δευτέρα η Καστοριά και πώς αυτό θα επηρεάσει τα δικά σας καταστήματα. Το γεγονός ότι τρία από τα πλέον γνωστά και μαγαζιά με πάρα πολύ κόσμο ανακοινώνουν σήμερα αυτό το πρωί ότι αναστέλνουν τη λειτουργία. Πώς το αντιλαμβάνεστε, πώς το βλέπετε εσείς, πώς το σχολιάζετε? Θα σταθώ και στο σχόλιο που είπε ο Μάρκος. Είναι πολύ σωστή η αντίδραση των καταστημάτων και αυτό αποδεικνύει ότι τα καταστήματα εστίασης έχουμε υπεύθυνη στάση απέναντι στον ιό. Θέλω να πιστεύω ότι θα μείνει μέχρι εκεί και δεν θα εξελιχθεί σε τίποτα παραπάνω. Και θέλω να σας διακόψω. Εφόσον ο ιός κυκλοφορεί αναπόφευκτα, θα υπάρξουν κρούσματα και σε διάφορους κλάδους, σε διάφορες δραστηριότητες, όπως έχουμε δει και σε υπηρεσίες και σε σχολεία. Αναπόφευκτο ήταν να συμβεί και σε καταστήματα εστίασης. Και να συμπληρώσω, κύριε Γεωργιάδη, αν με επιτρέπετε, τα καταστήματα εστίασης της Καστοριάς, τα οποία και όλο αυτό τον καιρό στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, τηρώντας τα μέτρα στο έπακρο. Με πάρα πολλούς ελέγχους και τα λοιπά, επίσης, παράλληλα. Με αυξημένους ελέγχους, δεν το συζητώ, με υπομονή. Όλοι ξέρετε ότι περνάμε, ο κλάδος μας είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Το έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες επαφές που είχαμε. Ωστόσο, νομίζω ότι στεκόμαστε όπως πρέπει. Τώρα τα πρωτόκολλά σας τι λένε, κύριε Γεωργιάδη? Πρέπει να γίνει στο προσωπικό όλο? Πρέπει άνθρωποι που πήγαιναν στα μαγαζιά να δουν και αυτοί τι γίνεται? Τι προβλέπουν τώρα τα πρωτόκολλα για το δικό σας επάγγελμα? Ακόμα δεν ξέρουμε. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να γίνουν τέσεις όλο το προσωπικό των καταστημάτων αυτών, έτσι. Για να δούμε αν τυχόν είναι και άλλοι, και άλλα θετική άτομα το προσωπικό, ναι, θετικοί. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Μετά είναι οι θαμώνες που πηγαίνουν στα καταστήματα. Τώρα οι θαμώνες δεν νομίζω να χρειάζεται να έχουν ιδιαίτερη ανησυχία, γιατί γνωρίζετε ότι κρατάμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, χρήση μάσκας, αντισηπτικά τέτοια, δηλαδή προσέχουμε πάρα πολύ και είναι δύσκολη, από ό,τι γνωρίζουμε κιόλας, είναι δύσκολη η μετάδοση του ιού εφόσον χρησιμοποιείται, ναι, η μάσκα. Οπότε δεν νομίζω να συντρέχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας όσον αφορά τους θαμώνες. Άρα το σίγουρο είναι ότι θα γίνει στο υπόλοιπο προσωπικό το τεστ. Ναι, προφανώς θα γίνει στο υπόλοιπο προσωπικό. Και το αναγγέλνουν στα καταστήματα. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γεωργιάδη, Μάρκο, βοήθησε με λίγο. Στις ανακοινώσεις το λένε αυτό ότι θα γίνει ή δεν, ναι, το λένε? Βέβαια, σήμερα απολυμάνσεις, αναστολή λειτουργίας και τεστ σε όλο το προσωπικό. Το λένε. Και μετά θα ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα κρούσματα. Δεν ξέρουμε τι οδηγίες θα πάρουν από τον ΕΟΔΗ, αν θα ανοίξουν ή αν θα κρατήσουν τα καταστήματά τους κλειστά για κάποιες μέρες. Ναι. Όπως γίνεται και σε όλες τις υπηρεσίες, σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα ανάλογα θα πράξουμε και στα καταστήματα τα δικά μας. Μάλιστα. Δεν ξέρω εάν θα μείνουμε σε αυτά τα τρία, θα υπάρξει και κάποια εξέλιξη μέσα στη μέρα και με άλλα καταστήματα, θα το δούμε αυτό. Πάντως, γιατί το λέω αυτό, γιατί έρχονται μηνύματα εδώ. Μέχρι στιγμής τρία κέντρα, το Όμιλος, ο Stardust και το Dayton, έχουν με δικές τους, επαναλαμβάνω, ανακοινώσεις γνωστοποίηση την αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων του υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αν θα υπάρξουν και άλλα, δεν το γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα τρία καταστήματα. Τώρα, κύριε Γεωργιάδη, πάμε στα υπόλοιπα. Από Δευτέρα τα δύσκολα. Από Δευτέρα, λοιπόν. Από Δευτέρα τα δύσκολα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι χθες με την ανακοίνωση. Πέσατε από τα σύννεφα.
Ναι, πέσαμε από τα σύννεφα. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί δεν περιμέναμε έτσι ξαφνικά από το επίπεδο 1 να φτάσουμε στο επίπεδο 3 χωρίς να έχουμε επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ήταν, νομίζω, όλος ο νομός έπεσε από τα σύννεφα, ας πούμε, με αυτή την απόφαση. Ναι. Τώρα, προσωπική μου άποψη είναι ότι ή κάτι δεν γνωρίζουμε και δεν μας λένε, τι να πω, δηλαδή, περίεργο όλο αυτό. Υπάρχουν, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι δεν μετράνε μόνο... δεν μετράνε μόνο τα κρούσματα, είναι μόνο και αναλόγως υποδομές που έχει, άλλα πράγματα, ναι. Και υποδομές που έχει μια περιοχή και τέτοια. Αλλά ωστόσο τα κρούσματα δεν ήταν τόσο αυξημένα για να πεις ότι θα μπούμε κατευθείαν στο επίπεδο 3. Κύριε Γεωργιάδη, ξέρουν περισσότερα πράγματα ή... Να σας ρωτήσω και το πολύ πρακτικό. Αντέχετε? Δεν ξέρω για πόσο ακόμα. Το κλείσιμο στις 12 η ώρα είναι αλήθεια ότι κάποια μαγαζιά τα επηρεάζει πάρα πολύ. Πρέπει που... να σας κάνουμε γνωστό και μια δήλωση σήμερα εντυπωσιακή του κ. Τσικαλάκη εδώ πριν από λίγο, πριν από εσάς, που είπε ότι δεν χρειάζεται και να διασκεδάζει ο κόσμος και να ξενυχτάει στα μαγαζιά. Μέχρι τις 12 είναι αρκετό, έτσι κι αλλιώς. Ναι, όμως. Ανασκεφτούμε ότι κάποια μαγαζιά ξεκινά τη λειτουργία τους εκείνη την ώρα. Το επισημάναμε βέβαια αυτό που λέτε. Το πικ των κάποιων μαγαζιών και αρκετών βέβαια στην πόλη είναι εκείνη την ώρα, έτσι. Ναι. Οπότε θα δεχτούν πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Και γενικά από την αρχή της πανδημίας αισθανόμαστε ότι ο κλάδος μας δέχεται λίγο αυξημένη πίεση, ας πούμε, όσον αφορά αυτό το θέμα. Δηλαδή θα μπορούσε, προφανώς το κάνουν από άποψη συνοστισμού αυτό όσον αφορά τις 12 η ώρα και μετά. Ναι, ναι. Αλλά... ή ότι με το ποτό, τη χαλαρότητα... Ναι, γι' αυτό όλα αυτά φέρνουν μια χαλαρότητα, έρχονται οι άνθρωποι πιο κοντά και μεταδίδεται ο ιός. Ναι, έχει μια λογική, υπάρχει, ναι. Έχει μια λογική, αλλά υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν και μετά τις 12 με τον ίδιο τρόπο, δεν υπάρχει περισσότερο. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα ένα εστιατόριο ή ένα καφέ. Δεν υπάρχει θέμα συνοστισμού σε τέτοιου είδους καταστήματα. Αλλά δηλαδή τα μέτρα ίσως δεν έπρεπε να είναι τόσο οριζόντια. Από εκεί και πέρα, όταν λες ένα μαγαζί που ξεκινάει τη λειτουργία του 12 η ώρα, το λες να κλείσει 12 η ώρα. Δηλαδή να αρχίσει να μαζεύει από τις 11.30 λογικά όμως. Ναι, αλλά όταν αυτό το μαγαζί, η χρήση του μαγαζιού αυτού είναι, η λειτουργία του είναι μάλλον μετά τις 12, σαν να του λες κλείσει. Σε αυτά τα μαγαζιά έπρεπε να δοθούν αποζημιώσεις. Κλείστα και δώσε αποζημιώσεις. Δεν μπορείς να λες απλά κλείνουμε το μαγαζί τη στιγμή που εκείνη την ώρα ανοίγουν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι, δηλαδή, σου λένε κλείσε την ώρα που ανοίγεις ουσιαστικά. Ναι, υπάρχουν ναι αυτά δεν τα πρέπει μαγαζιά, να αντιμετωπίζονται όλα τα καταστήματα εστίασης με τον ίδιο τρόπο. Ναι, βέβαια, υπάρχουν τα καθαρά μπαρ, τα μαγαζιά που είναι μπαρ. Ναι, σε αυτά τα μαγαζιά, εφόσον δεν θες σαν κράτος να υπάρχει συνοστισμός, αποζημίωσε κλείστα γιατί. Στην ουσία τα κλείνεις. Απλά δεν το λες ξεκάθαρα. Δεν λες ότι σε κλείνω, αλλά με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να τα κλείνεις. Δώσε αποζημιώσεις για να είμαστε ίσιοι όλοι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται όλα τα καταστήματα εστίασης με τον ίδιο τρόπο. Ναι, ναι, γιατί όπως είπαμε και πριν, ένα μαγαζί δεν είναι μόνο ο ιδιοκτήτης και τα ποτά που πίνουμε. Και είναι και τόσοι εργαζόμενοι που βρίσκονται από πίσω για να λειτουργεί ένα μαγαζί. Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν πια το νυχτοκάματο, όπως λέμε. Θα βρεθούν στον αέρα. Βέβαια, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι μόνο το 12. Είναι και τα 4 άτομα που επανέρχονται στο τραπέζι. Είναι πολλά. Είναι αρκετά, ναι. Είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, μειώνεται ακόμη όγκος και όσο χειμωνιάζει, ακόμη χειρότερο για τα μαγάζια αυτό. Μειώνεται ο όγκος των ανθρώπων που μπορούν να βρίσκονται μέσα. Με τις πληρότητες. Στο τραπέζι. Όλα είναι οδηγούν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει η εστίαση αυτό το πράγμα. Να σας ρωτήσω. Εφόσον και όλα δεν βλέπουμε και να παίρνονται μέτρα. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα και τα ενίκια. Δηλαδή, τώρα είμαστε στον αέρα όσον αφορά τα ενίκια. Ναι. Πώς θα πληρώσουμε τα ενίκια μας όταν δεν θα μπορούμε να δουλέψουμε μόνο με το 1/3 των πελατών. Και αν βγουν αυτοί οι πελάτες έξω, έτσι, χειμωνιάζοντας λέω. Βεβαίως. Και παρόλα αυτά. Και τα ενίκια είναι στον αέρα και άλλα θέματα είναι στον αέρα. Δηλαδή πρέπει λίγο να πάρουν κάποιες αποφάσεις, κάποια μέτρα στήριξης για τον κλάδο μας.
Κύριε Γεωργιάδη, βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ναι. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό, γιατί το συζητούσαμε πριν εδώ και με τον Χρήστο. Τα μαγαζιά που έχουν take away και delivery, ναι, θα μπορέσουν, καλά ξέρουμε, ή που κάθονται και όλη τη νύχτα να το δώσουν αυτό, ναι. Στα take away δεν έχει περιορισμό, απλά έχει περιορισμό όσον αφορά την, το να δίνουν αλκοόλ. Δηλαδή δεν μπορούν να πουλάνε αλκοόλ. Ναι. Αλλά φαγητό ή καφέ κανονικά. Φαγητό, ναι, κανονικά. Κανονικά. Αυτά είναι τα μόνα που θα μένουν και μετά τις 12 νύχτα. Ναι. Είστε βέβαιος γι' αυτό? Ναι, δεν είναι. Είστε βέβαιος γι' αυτό. Έτσι, ναι, απλά δεν μπορούν να πουλάνε αλκοόλ. Μάλιστα. Θα δούμε. 14 μέρες σημαίνει επίσης 2 Σαββατοκύριακα. Ναι. Παράσκευο Σαββατοκύριακα επίσης. Mm-hmm. Αυτό το θεωρείτε ότι είναι 2 εβδομάδες που θα πάνε χαμένες για τα μαγαζιά, με τζίρο που θα πέσει πάρα πολύ στα καταστήματά σας, καταστροφή σίγουρα για τα μαγαζιά. Σίγουρα θα υπάρχει τόση του τζίρου, αλλά ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα βγει έστω μέχρι τις 12, θα βγει να πιει το ποτό του, να φάει το φαγητό του. Να γίνουμε Ευρώπη. Αφού γίναμε σε όλα τα άλλα. Αλλά αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι μερικά καταστήματα που επηρεάζονται πάρα πολύ με αυτό το μέτρο. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι για όλους το ίδιο. Είναι κάποια, δηλαδή ας πούμε στο φαγητό θα έχει λιγότερο. Ναι, στα μαγαζιά τα αυτά, μπουζούκια επίσης. Στα μαγαζιά που δουλεύουν το βράδυ θα είναι καταστροφικό. Είναι καταστροφικό αυτό. Είναι λουκέτο, ουσιαστικά είναι λουκέτο. Γι' αυτό λέω τα μέτρα που παίρνονται για την εστίαση δεν πρέπει να είναι οριζόντια. Υπάρχουν στο κλάδο της εστίασης υπάρχουν διάφορα μαγαζιά, διάφοροι ΚΑΤ. Οπότε δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι στα ίδια. Δεν είναι εμπορικά καταστήματα που είναι όλα το ίδιο. Δεν είναι ξενοδοχείο που είναι όλα το ίδιο. Έχουμε διαφορών ειδών καταστήματα. Έχουμε καφετέρες, φασφουντάδικα, έχουμε μπαρ, έχουμε κλαμπ. Είναι διάφορα. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, ελπίζω όλα να πάνε καλά. Καλή δύναμη. Χρειαζόμαστε. Σαν καταστήματα, όπως βλέπετε, ότι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τους πελάτες μας. Είμαστε τυπικοί σε αυτά τα θέματα και νομίζω οι αποφάσεις που παίρνετε. Μας έρχεται και ένα μήνυμα εδώ, αν τα μαγαζιά θα μπορούσαν με πρωτοβουλία τους να αναλάβουν προληπτικά τα τεστ για τους εργαζομένους τους. Δεν ξέρω αν προβλέπετε κάπου αυτό ή αν το δεν είναι μόνο για τα δικά σας μαγαζιά. Αυτό μπορεί να γίνει οπουδήποτε, αλλά... Είναι και στα εμπορικά. Δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε αυτό. Υπήρχαν κάποιες σκέψεις στο παρελθόν για να ζητήσουμε μαζικά τεστ σε όλα τα... αλλά νομίζω είναι λίγο δύσκολο αυτό. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Γεωργιάδη. Είχαμε καθόλου επισκέπτες το τελευταίο διάστημα στην Καστοριά? Υπήρχε καθόλου κίνηση? Νομίζω, δηλαδή η αίσθησή μου, εντάξει τώρα και από τα δικά μου τα μαγαζιά, ναι, ας πούμε, αλλά και από τις συστήσεις που είχαμε, υπήρχε μια επισκεψιμότητα, όχι βέβαια αυξημένη, αλλά ακόμα και χθες, ας πούμε, για να μιλήσουμε και για πιο πρόσφατα, και χθες, ας πούμε, είχαμε κάποιους επισκέπτες στην πόλη μας. Δειλά, ναι, αρχίζουν να έρχονται, τώρα δεν ξέρουμε όμως πώς θα πάει μετά η κατάσταση. Θα ξαναφύγουν τώρα. Ελπίζουμε όχι. Αλλά είχε μια επισκεψιμότητα έτσι. Καλό είναι να έρχονται, αλλά πολλές φορές λες και τι φέρουν αυτοί μαζί τους. Είναι μια εποχή που είναι άλλα ντάλλον κυριολεκτικά, κύριε Γιώργο. Ναι, είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Και καλά να έρθουν, αλλά και ποιοι είναι αυτοί που έρχονται, τι έχουν αυτοί που έρχονται. Είναι πολλά πράγματα που βάζει. Είμαστε πάντα καχύποπτοι. Και μη χειρότερα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.